Είναι ακόμα καλοκαίρι και θέλουμε να κάνουμε πολύ πιο ευχάριστα πράγματα. Όμως, πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στην κοινωνία ολόκληρη. Και γι' αυτό ήθελα να είμαι εδώ. Έχουμε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες και εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου μία πορεία προς την κοινωνία. Μία πορεία προς την κοινωνία που έχει να κάνει με την απόλυτη ευθύνη που έχουμε να απευθυνθούμε σε όλους όσους μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους το 2019, να γυρίσουμε πίσω σε αυτούς και να τους πούμε τι κάναμε ή τι δεν κάναμε τα τελευταία χρόνια. Και να τους ζητήσουμε να μας κρίνουν, να τους ζητήσουμε να μας αξιολογήσουν. Αγαπάμε αυτή την ευθύνη, τη θέλουμε αυτή την ευθύνη. Όπως ταυτόχρονα όμως είμαστε περήφανοι για αυτά που κάναμε και θέλουμε να τα πούμε ενώπιον σας. Το στοιχείο της λογοδοσίας είναι το επέτατο στοιχείο της δημοκρατίας και σε αυτήν πιστεύουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλω να σας μιλήσω πολύ σύντομα γιατί δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορείτε να αντιληφθείτε πολύ εύκολα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Απλά στοιχεία που θα κρίνετε όλοι μόνοι σας στο γιατί. 2019 βρήκαμε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα όπλο, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ και το οποίο τελειώνει το τέλος του έτους. Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο στο συμφέρον των τοπικών μας κοινωνιών. Γιατί αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά χρήματα και υπάρχουν για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αυτά τα χρήματα σημαίνουν νοσοκομεία, σημαίνουν νοσοκομεία. Ένας δεύτερος αριθμός είναι ο εξής. Είχαμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Μας έφτανε? Όχι. Θέλαμε περισσότερους πόρους, θέλαμε περισσότερες δηλαδή ευκαιρίες για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο. Επιχειρηματολογήσαμε, διεκδικήσαμε στην Ευρώπη αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση και καταφέραμε να έχουμε πλέον τη νέα περίοδο ένα μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο. Περισσότερους πόρους. Πόσο? 30% περισσότερο. Είχαμε και τη σήμανση που μπήκε την καινούργια στον δρόμο προς την Καρολίνη. Σκέφτομαι ένα σωρό μικρά και μεγάλα. Τα δεκάδες μέτρα ρεμάτων που καθαρίστηκαν. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα συντηρήσεων επαρχιακού δικτύου που έχει γίνει ποτέ στην Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά, τα οποία, ξέρετε, σε ένα βήμα οραματιστών μπορούσε να πει κανένας ότι σιγά δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είναι σπουδαίο για την καθημερινότητα καθενός και καθεμιάς από εσάς. Σε βλέπω, πρόεδρο, εδώ που είναι στο κεφάλι σου και λες, φυσικά, γιατί εμένα αυτό είναι ο πόνος μου. Δεν είναι να φτιάξεις την πυραμίδα του Χέοπα. Είναι να φτιάξεις κάτι που θα μου κάνει τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου καλύτερη. Και εμείς ήμασταν και εκεί μπροστά. Και το ξέρουν όλοι αυτό καλά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο λοιπόν, σας λέω ότι αυτή η πορεία δεν πρέπει να σταματήσει. Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι ένα. Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Πίσω ή μπροστά. Και νομίζω σε αυτό το ερώτημα θα συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό το ερώτημα δεν έχει παρακλάδια. Αυτό το ερώτημα δεν έχει ιδεολογικές διαφορές. Εξάλλου έχουμε αποδείξει, πλέον είμαστε πολύ περισσότεροι από το 2019, συμπορεύονται μαζί μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβεί πολιτικές προελεύσεις και κομματικούς φράχτες και αυτό αποδεικνύει την μεγάλη ομορφιά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν μη τι άλλο, έχουμε καταλάβει όλοι όμως, ότι ο μόνος δρόμος να πάμε μπροστά δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Έχει μόνο μπροστά. Αυτό λοιπόν σας ζητώ στις ερχόμενες εκλογές. Δεν ζητώ μόνο την ψήφο σας, ζητώ την ισχυρή συμμετοχή όλων σας σε αυτό που ξεκινήσαμε το 2019 και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πατήσουμε φρένο. Πρέπει να πατήσουμε μόνο γκάζι. Μπροστά λοιπόν, μπροστά για όλους, μπροστά με όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.